Και σε αυτήν την εθελοντική αιμοδοσία που έγινε στο Κουτσοπόδι έδωσαν το παρόν πολλοί εθελοντές αιμοδότες. Είναι μια τράπεζα αίματος που έχει ξεκινήσει με διοργανωτή τον πρώην Δήμο Κουτσοποδίου και συνεχίζεται τώρα στον Καλλικρατικό Δήμο Άργους Μυκηνών. Η τράπεζά μας συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά, προσπαθώντας πάντα να διατηρεί σε εγρήγορση την κοινωνική ευαισθησία των δημοτών μας και για το θέμα της αιμοδοσίας, αλλά γενικότερα για τον εθελοντισμό και βοηθώντας πάντα τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη βοήθειας. Πάντα φυσικά κάτω από την θεσμική ομπρέλα του Καλλικράτιου Δήμου, του νέου Δήμου Άργους Μυκηνών, ο οποίος έχει δηλώσει την πρόθεσή του να βοηθήσει στη συνέχιση αυτής της προσπάθειας. Έχουν γίνει αρκετές αιμοδοσίες. Το αίμα που σκεντρώνεται υπαρκεί για τις ανάγκες ή τουλάχιστον επαρκούσε για τις ανάγκες του τέως Δήμου. Ναι. Βρισκόμαστε στην 8η αιμοδοσία σήμερα. Δεν μπορώ να πω, δόξα τω Θεώ, δεν μπορώ να πω ότι κάποιοι συμπολίτες μας προσέτρεξαν και ζήτησαν βοήθεια και τους απαντήσαμε ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Όμως, κύριε Δασόπουλε, επιτρέψτε μου να πω κάτι, να ακουστεί και από τους συμπολίτες μας. Η Τράπεζα Αίματος δεν είναι για να τη θυμόμαστε μόνο όταν τη χρειαζόμαστε και να την ξεχνούμε νωρίτερα ή να την ξεχνούμε μετά την εξυπηρέτησή μας. Ο τέος Δήμος μόνο Κουτσοποδίου έχει περίπου 700 οικογένειες. Και κάνω την απλή σκέψη. Εάν έστω ένα μέλος κάθε οικογένειας έδινε μία φορά, μία μονάδα αίματος, θα συγκεντρώναμε τόσο αίμα που θα υπαρκούσε για μια δεκαετία για όλο το Δήμο. Βέβαια αυτό πρακτικά δεν είναι εφικτό. Όμως θα μπορούσα να πω ότι οι 100 αιμοδότες οι οποίους έχουμε αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να είναι άνετα 200, να είναι άνετα 300. Βέβαια υπάρχουν κάποιες αναστολές στον κόσμο. Και έχω τονίσει επανειλημμένως και βρίσκω την ευκαιρία και σήμερα να το πω. Υπάρχουν κάποιες φοβίες. Η ιατρική πράξη της αιμοδοσίας είναι απλή, είναι σύντομη, είναι ανώδυνη, είναι ακίνδυνη και οι αρμόδιοι τουλάχιστον μας διαβεβαιώνουν ότι είναι και αποφελής για την υγεία μας. Ας αποβάλουμε λοιπόν αυτές τις αναστολές και ας προστρέξουμε, γιατί ο εθελοντισμός, ιδιαίτερα στις ημέρες μας, με τις συνθήκες κρίσης που διερχόμαστε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογος για την κοινωνική μας συνοχή. Και πρέπει όλοι να ανασκουμποθούμε και να προσφέρουμε ό,τι είναι δυνατόν και όταν μπορούμε φυσικά. Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά τις αιμοδότριες και τους αιμοδότες μας. Να ευχαριστήσω εσάς πρώτα απ' όλα, επίσης που μας προβάλλετε και προβάλλετε αυτό το έργο. Να ευχαριστήσω τον Καλλικρατικό Δήμο, τον καινούργιο Δήμο μας, για την πρόθεσή του να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια. Και να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας ο Θεός να τους δίνει υγεία. Και το αίμα της τράπεζάς μας ας είναι αχρίαστο. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθυντή του Τμήματος Αιμοδοσίας στο Νοσοκομείο Άργους και το υγειονομικό προσωπικό που τον βοηθάει στη δουλειά του, για την προθυμία τους, την καλοσύνη τους με την οποία αντιμετωπίζουν τους αιμοδότες μας και είναι αυτό ένας λόγος έλξης των αιμοδοτών μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις γιατρούς Κουτσοποδίου, τη Μαρία την Παυλάκη και την Εύη τη Μούστου, οι οποίες σε κάθε αιμοδοσία βρίσκονται εδώ εθελοντικά και αφιλοκερδώς φυσικά και προσφέρουν για τους συντοπίτες μας. Πράγματι, οι δημότες του πρώην Δήμου Κουτσοποδίου αλλά και του Καλλικράτιου Δήμου Άργους Μυκηνών σήμερα έδειξαν πως δεν θυμούνται την Τράπεζα Αίματος μόνο όταν την έχουν ανάγκη, αλλά και δεν την ξεχνούν όταν ικανοποιηθεί αυτό το αίτημά τους. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συμμετείχε σε αυτή την εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος, που από τη θέση του Αντιδημάρχου δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσουμε να την διατηρήσουμε αλλά και να αυξήσουμε τις δυνατότητες αυτής της τράπεζας μέσα στα πλαίσια του νέου Καλλικράτιου Δήμου Άργους Μυκηνών. Σας ευχαριστώ και εσάς και
το κανάλι σας που κάλυψε αυτή την προσπάθεια, την πραγματικά μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, μια προσπάθεια που σκοπό έχει αυτό το αγαθό, το αίμα που στην πραγματικότητα είναι η ζωή. Είμαστε σήμερα εδώ στο Κουτσοπόδι, σε προγραμματισμένη αιμοδοσία. Είναι πρωί ακόμα για να πάνε, θα πάμε καλά ή όχι. Οι στατιστικές λένε ότι είναι από τους σχετικά καλούς, καλές περιοχές. Θα δούμε. Θα δείξει πορεία μέχρι το μεσημέρι. Εσείς βέβαια πάντα ανταποκρίνεστε στο κάλεσμα όποιον να ζητήσουμε, έτσι. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Και το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Ότι όλος ο κόσμος, ο οποίος μπορεί, θα πρέπει να δώσει, να δίνει αίμα, διότι έτσι σώζει κάποιον συνάνθρωπο. Η αιμοδοσία συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές, έτσι. Ναι, βεβαίως. Συνεχίζονται την Τετάρτη, θα πάμε στον ΟΤΕ. Στον ΟΤΕ του Άργους, για το σύλλογο του ΟΤΕ, οι εργαζόμενοι. Και την Κυριακή πάμε στην Παλιά Επίδαυρο. Στη νέα Επίδαυρο. Προσφέρω, δίνω, μοιράζουμε κάτι από τον εαυτό μου στον άγνωστο συνάνθρωπο που αύριο μεθαύριο ίσως είμαστε εμείς.